Έχουμε ατύχημα, έπεσε καναντέρ, παιδιά. Θρήνος και οδύνη για τους δύο πιλότους που χάθηκαν χθες την ώρα που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά στον πλατανιστό Καρίστου. Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Θέλω ευθύς αμέσως, κύριε Πρόεδρε, να προτείνω στο σώμα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Στη θλίψη έχουν βυθιστεί τα Χανιά, όπου ο 34χρονος μηναγός Χρήστος Μουλάς πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στο γαβαλοχώρι του Δήμου Αποκορώνου, από που έφυγε για να σπουδάσει στη σχολή Ικάρουν, ενώ οι γονείς του εξακολουθούν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Καλό παιδί, καλή οικογένεια, τάτη. Όλο το χωριό είναι στενοχωρημένο και κλέπει. Όλο το χωριό. Όλο το χωριό. Όλο είναι συγκλονισμένο. Όλο. Φρικτό πράγμα. Στο σπίτι της οικογένειας ο θρήνος είναι βουβός. Η παρουσία της πολεμικής αεροπορίας θυμίζει την αγάπη του Χρήστου για τα αεροπλάνα. Ο Αποκόρωνας θρηνεί. Θρηνεί ένα δικό του παιδί, ένα γέννημα ανάθρεμα αυτής της γης. Χρήστο, κάθε φορά που έβλεπα πυροσβεστικά αεροπλάνα, σε σκεφτόμουν. Θαύμαζα το θάρρος και τις ικανότητές σου να πολεμάς τον πύρινο εχθρό τόσα χρόνια. Κάθε συζήτηση με τη Μάγδα ή τους γονείς σας με γύριζε σε εκείνο το καλόκαρδο παιδί που γνώριζα στο σχολείο. Δεν τολμώ να φανταστώ πόσες ζωές έσωσες, πόσα σπίτια γλίτωσες, πόσες εστίες έσβησες, όσα χρόνια πετούσες. Το μόνο όμως που δεν θα μπορούσες να σβήσεις είναι η ανάμνηση του πηγαίου σου χαμόγελου από όσους συναντήθηκαν μαζί σου, από όσους σε συναντήσαμε σε αυτή τη σύντομη διαδρομή, μια διαδρομή που για σένα ήταν μια σταθερή πορεία προς το φως. Καλό ταξίδι, Χρήστο. Είναι να μισθεί. Τώρα βέβαια, αυτό είναι μια κουβέντα, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι και να πω εγώ, δεν έχει. Όλοι μιλούν για ένα χαμογελαστό, καλόκαρδο άνθρωπο, που η μοίρα του έπαιξε τραγικό παιχνίδι, αφού δεν πρόλαβε να δει το παιδί του που πρόκειται να γεννηθεί σε μερικούς μήνες, μιας και η σύντροφός του είναι έγκυος. Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλό. Αισθάνομαι και αισθάνονται όλοι οι Χανιώτες ότι χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Ο Χρήστος ο Μουλάς, γνωστός και αυτός και η οικογένειά του για την ποιότητά του, για την καλοσύνη του, για την γενναιοδορία του. Η απουσία του μας έχει συγκλονίσει όλους και θα ήθελα να ευχηθώ στην οικογένεια και στους ανθρώπους των δύο αυτών παλικαριών να έχουν δύναμη για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο πόνο. Στο πένθος και το νοσοκομείο Χανίων, αφού η μητέρα του Χρήστου Μουλά είναι ψυχολόγος της ψυχιατρικής κλινικής και ο θείος του διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια, καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση στις οικογένειες των ηρώων. Αθάνατη. Χθες δόθηκε η δυνατότητα σε όλο το Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο, με τον δύσκολο τρόπο, να αντιληφθούμε τι κάνουν αυτοί εκεί έξω οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να προστατεύσουν τις ζωές μας, το περιβάλλον και τις διοκτησίες. Ανίποτος ο πόνος και στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια του 27χρονου άνθιπος μηναγού Περικλή Στεφανίδη θρηνεί, με φίλους και συγγενείς να σπέβδουν από νωρίς για να τους συμπαρασταθούν. Η οικογένεια βεβαίως είναι εξαιρετικά συγκλονισμένη για το χαμό του παιδιού τους, και ο πατέρας και η μητέρα και ο αδερφός, αλλά από την άλλη είναι και εξαιρετικά υπερήφανη, διότι το παιδί τους θυσίασε την ζωή του. Και αυτός και ο συνάδελφός του και οι δυο μαζί θυσίασαν τις ζωές τους για να σώσουν τις ζωές άλλων. Σε γνώρισα μόλις είχες πρωτομπεί στην Ικάρον. Είχες περάσει με τη δεύτερη. Μπορούσες να μπεις σε όποια σχολή ήθελες, σου είπα. Γιατί ξανάδωσες? Εγώ από μικρός Ίκαρος ήθελα να γίνω, μου απάντησες. Πριν μερικούς μήνες σε είδα για τελευταία φορά και σε ρώτησα πώς πάνε οι πτήσεις. Σβήνω φωτιές, μου απάντησες όλο καμάρι. Την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τις φωτογραφίες από τις διακοπές σας. Όλοι οι φίλοι σου μαζί, μία γροθιά, μία οικογένεια. Γιατί ήσουν το καλύτερο παιδί. Και τώρα έγινες αθάνατος. Κρίμα τα νιάτα σου, αγόρι μου. Και τα δικά σου και του κυβερνήτη σου. Αντίο, Περικλή μου. Για όσους σε γνωρίσαμε, ήσουν ήρωας και πριν τη σημερινή σου θυσία. Οι κηδείες των δύο πιλότων θα γίνουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετήσουν τον 34χρονο Χρήστο το πρωί της Παρασκευής στον Άγιο Σέργιο στο γαβαλοχώρι Αποκορώνου.